αλλά και ως διεύθυνση περιβάλλοντος από αρχές της άνοιξης ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, των συμπολιτών μας, των συνδημοτών μας, ώστε να καθαρίσουν από μόνοι τους τα οικόπεδα, τους χώρους τους ιδιωτικούς οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για να υπάρξουν αιτία για φωτιά. Φέρνουμε ως ψήφιση έναν κανονισμό ο οποίος βασίζεται σε πυροσβεστικές διατάξεις, γιατί είναι διατάξεις πυροσβεστικής, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, όπου εδώ περιγράφεται σε περίπτωση που οι δημότες δεν προχωρήσουν από μόνοι τους σε καθαρισμό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να πάει να καθαρίσει τα επικίνδυνα σημεία αυτά που μετά από αυτοψία και έλεγχο των υπηρεσιών των δικού του Δήμου για τις πολιτικές προστασίες του περιβάλλοντος και εφόσον δεν ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτή την ανάγκη, τότε ο Δήμος θα καθαρίσει αυτά τα οικόπεδα, αλλά θα χρεώσει τόσο το καθάρισμα όσο και το πρόστιμο. Εδώ περιέρχονται όλα αυτά αναλυτικά μέσα στον καθαρισμό και θεωρώ ότι θα πρέπει σε αυτό όλοι μας να συμβάλλουμε ως προς την εφαρμογή όχι τόσο του κανονισμού αυτού, θεωρώ όμως θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τον τρόπο μας και τη θέση που έχουμε ως προς την σωστή και άμεση ενημέρωση των συμπολιτών μας, ώστε από μόνοι τους να το δουν όχι ως υποχρέωση, αλλά ως καθήκον να το κάνουν από μόνοι τους αυτό, αυτή την ενέργεια. Αυτά έχω να πω. Πιστεύω να μην χρειαστούμε να επέμβουμε και να κάνουμε εφαρμογή αυτού του καθαρισμού. Θέλω να πιστεύω ότι από μόνοι τους οι πολίτες θα προχωρήσουν τον καθαρισμό. Αλλά εμείς πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό για να μπορούμε επιτέλους πέρα από την ασφάλεια για την υπερασφάλεια θα πρέπει με αυτή την πράξη να έχουμε και προϋποθέσεις καλαισθησίας, καθαριότητας και σεβασμού στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ.